Πάμε ΑΕΚ. Πάμε ΑΕΚ. Πάμε ΑΕΚ, η οποία περιμένει ίσως και μέσα στις επόμενες ώρες, εντός της ημέρας, την απάντηση του Λουντογκόρετς στην πρόταση για την απόκτηση του κυρίου Ντουά. Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Χαίρετε, καλή σας εβδομάδα. Γεια σου, Γιώργο. Καλή σας εβδομάδα, καλή σας εβδομάδα. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Κοιτάξτε, ναι, αυτό που είπαμε και το μεσημέρι ισχύει. Είναι μια μέρα σημερινή και αύριο, νομίζω. Δεν μπορεί να τραβήξει παραπάνω σε αυτό. Την απάντηση τουλάχιστον της Λουντογκόρετς, την πρόταση που κάνει η ΑΕΚ για την απόκτηση του ΑΜΕ, τον οποίο, όπως είπαμε και αποκαλύψαμε το πριν, θα δούμε το 3,6, θα έχει πει σε όλα σχεδόν η ΑΕΚ. Έχει έτοιμη τη φόρμουλα συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή, γιατί όταν λέμε τα έχει βρει, ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν υποβρει συμφωνία στην εβδομάδα, δεν έχει ένα νόημα, δεν έχει υπογραφεί κάτι δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Είναι ολοκληρωμένο team. Αλλά σε προφορικό επίπεδο, ναι. Ναι, ναι, υπάρχει, υπάρχει ταύτιση απόψεων. Δηλαδή αυτό που θέλει ο παίχτης και αυτά που δίνει η ΑΕΚ είναι στη σωστή κατεύθυνση και στη συμφωνημένη, να το πω έτσι, μεταξύ των πλευρών. Οπότε περιμένουμε να δούμε λίγο λοιπόν, τη Λουντογκόρετς είναι ένας στην πρόταση ΑΕΚ. Φαίνεται ότι και λόγω της μη παρουσίας του στο μάτς της Λουντογκόρετς, αλλά και γενικότερα ότι είμαστε με αυτή τη σημαντική κατάσταση, αλλά μέχρι να τελειώσει θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα αποκτήσει σπόρ, το έχουμε ξαναπεί. Είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι έχει δύο περιπτώσεις παικτών που είναι σε διαπραγματεύσεις και είναι καθοριστικές οι μέρες που διανύουμε. Η ΑΕΚ θέλει, επιδιώκει και ο στόχος είναι να τον έχει αποκτήσει πριν τη διακοπή, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά και γενικότερα μέσα στη διακοπή να μπορέσει να τον εντάξει, να τον εγκληματίσει και να τον δουλέψει ακόμα και περισσότερο με διαθέσιμο χρόνο ο Ματίας Αλμέιδα. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση. Γιώργο, ξέρουμε το νούμερο της πρότασης στην βουλγαρική ομάδα? Γράφτηκε στο κίνδυνο για τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που ζητάνε. 5? Ναι, αυτό είναι το ποσό που ζητάνε εκείνοι. Εγώ νομίζω ότι η προσφορά της είναι κοντά, ξεπερνάει λίγο κατά λίγο τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, okay. Κοντά. Ναι, εκεί πάει το έργο. Νομίζω ότι εκεί θα κλείσει κιόλας. Αν και εφόσον κλείσει, νομίζω ότι δεν θα πάει παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, γιατί δεν μπορεί να γίνει προφήτης. Αλλά ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι ότι αφού αξιώνω αυτή 5 και η ΑΕΚ δίνει 4, είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ κοντά το έργο, έτσι. Οπότε ναι, είναι πολύ πιθανό και να γίνει. Εναλλακτική υπάρχει σε περίπτωση που κάτι θα ρώσει? Ναι, υπάρχει παράλληλα διαπραγμάτευση με μια ακόμα περίπτωση σπορ που το είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες στο πίδιο σπορ, 4,6, επίσης ανήκει σε ομάδα. Είναι κάποιος ελεύθερος δηλαδή. Ναι. Απλά περιμένω αυτή την κατάληξη, γιατί φαίνεται να είναι ένα κλικ μπροστά στην επιθυμία, από ξέρεις. Γιώργο, τον δύο. Ναι. Θα μπορούσε να απασχολήσει η περίπτωση Φούντα που έμεινε ελεύθερος από την Τράμζον? Όχι, δεν είναι. Όχι. Καμία την περίπτωση. Γιατί είναι πολύ περιφερειακός φόρ, είναι δεύτερος επιθετικός, ναι, κυρίως, άντε και αριστερά. Αλλά δεν ψάχνει τέτοιο επιθετικό, και δεν είναι καλός παίκτης ο παιδί, για όνομα του. Ναι. Αν και εγώ έμαθα ότι αλλού οδεύει. Α, okay. Ελλάδα, αλλά για αλλού. Ή τέλος πάντων αυτό δουλεύει. Ναι. Να το πω έτσι. Γιατί ο παραπατρισμός ήταν η επιθυμία του εδώ και 2-3 χρόνια πριν πάει και στην Τραμπζονσπορ. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Και τότε είχε χτυπήσει και την πρόεδρο Τσάικ. Αλλά για να είμαστε και ουσιαστικοί σε αυτό που λέμε για το παιδί αυτό που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, η Άκη ψάχνει φόρ, βλέπεις τώρα, αν σου πω ντουά και πάμε τώρα στο φούτα θα μου πεις τι μου λες. Έτσι δεν είναι? Ναι, όντως. Σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά το λέω. Άλλο κορμί, άλλα δεδομένα, άλλο φόρ περιοχής. Μπορεί να παίξει και λίγο πιο έξω. Δεν έχει καμία σχέση με τα χαρακτηριστικά αυτά ο Φούτος. Για να είμαστε to the point σε ό,τι αφορά το παίχτη που ψάχνει. Δεν μας λες και την ομάδα που το είπες. Ορίστε. Δεν μας λες και την ομάδα. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν κάνουμε το επίπεδο. Τι δεν κάνουμε, φέτος έχεις νόημα. Έλα. Άλλο, ναι. Λοιπόν. Δεν μου λες. Ωραία. Το όνομα του Ανταλιαλή της Γαλατά που γράφτηκε. Ναι, είδα ένα tweet. Όχι, δεν υπάρχει. Και άλλο χαφ. Ναι, το είπα το μεσημέρι τέλος. Δεν είναι θέμα και άλλο χαφ. Είναι και νομίζω ότι η θα έψαχνε ένα αν έβρισκε για τα χαφ. Αν ήθελε δηλαδή και είχε σε προτεραιότητα την ενίσχυση της και στο... Θα έψαχνε εξάρι κυρίως. Με λίγο καλύτερη ικανότητα στο κουβάλιμα της μπάλας, να το πω έτσι. Αυτό θα ήταν η στόχευση. Αλλά τώρα με μια διοργάνωση παιδιά τώρα πάρει και άλλον μενό, ο Γιόνσον επανέρχεται σιγά σιγά, ναι, γιατί στα μέσα Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμος με τα τέλη. Έχοντας και το Σιμάνσκι, υπάρχει το Γαλανόπουλος που δεν παίρνει καν ευκαιρία, βλέπετε. Ναι, συνεχίζει εγώ θα πω να μην παίρνει ευκαιρία. Ναι, δυστυχώς δεν μπορεί. Είναι δύσκολο να πάρει παιδιά τώρα, έτσι όπως τα κάνουν και οι ίδιοι παίχτες και ο Αλμέιδα, όλοι έχουν την ναι, δική τους για τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς. Είδαμε τον Κατσίνο να εκνευρίζεται που δεν μπήκε αλλαγή. Μπορεί να μου κάνει αυτό. Θέλω τον παίκτη να την εκνευρίζεται που δεν παίζει. Ναι, κατάλαβες. Πρέπει να υπάρχει επιθυμία να παίξει. Αλλιώς δεν υπάρχει νόημα. Αλλά όλο αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ΑΕΚ εφόσον ξέρεις φέρνει και δεν φεύγει. Τώρα αν πουληθεί κάποιος, υπάρχει το ενδεχόμενο πάντα αυτό, είναι ανοιχτό. Είτε λέμε για το Σιμάνσκι για παράδειγμα κυρίως, έτσι για τον Γιόνσον, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Πάντως και πάλι δεν νομίζω ότι θα απασχολούσε η συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστική που γράφτηκε στην Τουρκία. Που δεν απασχολεί σίγουρα, αλλά σου λέω ακόμα και να πούλαγε για το Σιμάνσκι, νομίζω σε άλλη περίπτωση παίχτα πήγαινε, ξέρω μια-δύο που είχε στα υπόψη της. Εφόσον όμως ξαναλέω, υπήρχε μια αποσυμφώρηση σε αυτό το χώρο, της μεσαίας γραμμής, γιατί θυμίζεται και η ΑΕΚ παίζει με δύο χαφ, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Δεν παίζει, ας πούμε, 4-3-3 να πεις ότι θέλει τρία χαφ εκεί, άρα ναι, να φέρει άλλον έναν ούτως ή άλλως που μπορεί να πουληθεί, αν και δεν πουληθεί, να βρει χώρο και χρόνο να του δώσει. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Αύριο προπονήσεις, επιστροφή. Δεν μου λες, αριστερός μπακ θα αποκτηθεί, εν τέλει. Με ρωτάς τώρα, ναι, σχήρα. Βάσει προγραμματισμού και αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν έχει δείξει άκυρο σε σε προτάσεις που γίνονται από ανθρώπους στην ΑΕΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αλλά δεν έχει κάνει και ΑΕΚ κρούση με, σε επίπεδο να μου δείχνει ότι αύριο μετάβριο, πώς λέγεται τον Τουά τώρα, ναι, προκύπτει κάτι για το αριστερό άκρο της άμυνας ότι η ΑΕΚ έχει κινητοποιηθεί. Δεν μου έχει δοθεί τέτοια κατάσταση από το ρεπορτάζ. Δεν το αποκλείω ακόμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι καλά, εγώ την έχω πει την άποψή μου, την έχω γράψει και την ξαναλέω. Για μένα φόρ και αριστερό μπακ ήταν κάποιο που δεν έπρεπε να διαπραγματεύεται. Ναι, ναι. Έπρεπε να αποκλειθούν από προχθές. Ναι, έτσι ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέγεται για το ένα ματς στην σεζόν και ότι πρέπει να επενδύσει το κεφάλαιο που λέγεται ο Πίλιος. Και καλά κάνει, γιατί δεν αποκλείεται το παιδί. Κακά τα ψέματα, δεν λέω ότι δεν πάει καλά. Ναι. Με τον Όφη ήταν πολύ καλός. Νομίζω όμως ότι με τη Λαμία φάνηκε ότι ήταν σαν παίκτη ο οποίος αριστερά, ενώ θα τα κάνει όλα σωστά, θα πρέπει να βγάζει και τελική προσπάθεια σωστή. Εκεί φάνηκε ότι θέλει τον αριστερό μπακ. Όπως και ο Ρότα δεν ανταποκρίνεται αυτό. Γι' αυτό και λέω, και επειδή ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε αριστερό μπακ, και το θυμόσαστε καλά γιατί υπήρχε μια πρόταση πολύ σημαντική στο Γιαννούλη για παράδειγμα, βέβαια. Και είναι και άλλο κεφάλαιο Γιαννούλη. Γιατί τότε που το έγινε αυτό η ΑΕΚ ήταν στην Ευρώπη και έψαχνε και πολύ το ελληνικό στοιχείο, θυμίζω για τους γηγενείς. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Αλλά είχε κινηθεί και το Μοσίκα. Οπότε νομίζω ότι εφόσον προέβλεπε αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας ο αρχικός σχεδιασμός, έπρεπε και πρέπει να τηρηθεί. Τώρα αυτό όμως επαναλαμβάνω κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία, γιατί πρέπει να πάσει η ΑΕΚ να τελειώσει το θέμα του ΠΟΡ καταρχήν. Γιατί ήδη το έχει πληρώσει ακριβά αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Και κοντά στα λόγια αλλού, γιατί το σου πω. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω πρόταση για αριστερό μπακ δεν έχει κάνει όπως έχει κάνει για τον Τουλάκη. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε. Να σε καλά.